Πριν λίγες μέρες είχα ανεβάσει μια βιντεοσκόπηση με θέμα «Θέλω ένα δυνατό αρσενικό». Ήθελα να υπογραμμίσω σε εκείνο το βίντεο ότι είναι πολύ δύσκολο να βρούμε αυτό που πραγματικά ζητάμε σε ερωτικό συντροφικό επίπεδο. Εάν δηλαδή θέλω έναν πολύ δυνατό αρσενικό, έναν άντρα, ο οποίος να με εμπνέει ερωτικά και σεξουαλικά, αλλά παράλληλα θέλω να είναι και καλό παιδί, θέλω να με σέβεται, να με αγαπά, να με εκτιμά, να με υποστηρίζει, να με προστατεύει. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να βρω όλα σε ένα πακέτο, σε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Βέβαια, δέχτηκα μετά κάποιες κριτικές κάτω από αυτό το βίντεο στο YouTube σε μορφή σχολείων και επειδή ήταν αρνητικά τα σχόλια, το κατάργησα, το έβγαλα το βίντεο. Διότι δεν έχω ουσιαστικά κανένα λόγο να υποστηρίζω μια συγκεκριμένη θέση ή άποψη. Λέω κάποιους λογισμούς, εκφράζω, εξωτερικεύω κάποιες απόψεις. Εάν αυτό δεν αρέσει, τότε το καταργώ. Δεν έχω λόγο να επιμένω για να υποστηρίζω μια συγκεκριμένη άποψη. Έτσι λοιπόν, αυτό το βίντεο το κατάργησα. Αλλά ήθελα σήμερα να επιμείνω λίγο στον προβληματισμό, να επιμείνω σε αυτή την τοποθέτησή μου ότι είναι πολύ δύσκολο να τα βρω όλα σε έναν άνθρωπο. Εάν λοιπόν θέλω να είναι ωραίος, ωραία, θέλω να είναι έξυπνος, καλλιεργημένος, θέλω να έχει ενσυναίσθηση, να μπορεί να με καταλαβαίνει δηλαδή, να μπορεί να μου συμπαραστέκεται, να μπορεί να με υποστηρίζει, τότε όσο περισσότερο ανεβάζω τον πήχη μέσα από τις απαιτήσεις μου, τόσο πιο δύσκολο είναι να βρω έναν τέτοιο άνθρωπο. Εάν κατεβάσω τον πήχη και αρκεστώ σε λίγα, τότε σίγουρα θα μπορούσα να αναπαυθώ αφενός, να ησυχάσω δηλαδή και να αποδεχθώ έναν άνθρωπο ή να νιώσω καλά μαζί του ή έστω και να τον αντέξω. Όσο όμως περισσότερο ανεβάζω τον πήχη των απαιτήσεών μου, τόσο πιο δύσκολο είναι να βρω αυτόν τον άνθρωπο. Και μου είπαν κάποιοι, και πού το ξέρεις, πώς το γνωρίζεις αυτό, πώς μπορείς να το αποδείξεις. Μα είναι απλό θέμα εμπειρίας. Σε κάθε επίπεδο, ό,τι είναι σπάνιο, αυτό που έχει πολλά θετικά χαρακτηριστικά συγκεντρωμένα, σπανίζει. Συνήθως, αυτό που επικρατεί είναι η μετριότητα σε κάθε επίπεδο. Δηλαδή, αν αναζητώ να βρω ένα υπέροχο μέρος, μια πολύ όμορφη τοποθεσία, τότε οι πιθανότητες για να βρω μια τέτοια τοποθεσία είναι πολύ λίγες. Όσο πιο ωραίο το τοπίο, τόσο πιο σπάνιο. Αν όμως βολεύομαι και δέχομαι να βρω κάτι απλό, ένα απλό μέρος, να είμαι κοντά στη φύση, σε οποιαδήποτε φύση, τότε αυτό γίνεται πολύ πιο απλό. Όταν θέλω απλώς έναν άντρα δίπλα μου, όταν θέλω μια γυναίκα δίπλα μου, απλά για να έχω μια συντροφική σχέση, αυτό είναι απλό και γίνεται εύκολα. Όταν όμως θέλω να είναι πολύ ωραίος, να είναι δυναμικός, να είναι εξωστρεφής, να με ενθουσιάζει, να είναι μορφωμένος, να έχει κοινωνική θέση, να είναι ευκατάστατος, όσο περισσότερο ανεβαίνουν οι απαιτήσεις μου, τόσο πιο δύσκολο είναι να συναντήσω ένα τέτοιο άτομο. Και απορώ πραγματικά πού είναι η δυσκολία στο να το καταλάβουμε αυτό και να συμφωνήσουμε με αυτή την τοποθέτηση, εφόσον αυτό συμβαίνει σε κάθε επίπεδο και σε κάθε διάσταση. Όσο περισσότερο ανεβάζεις τον πήχη των απαιτήσεων, τόσο πιο σπάνιο στατιστικά είναι να πετύχεις αυτό που αναζητάς. Και γι' αυτό πολλοί άνθρωποι μένουν μόνοι, επειδή ζητούν πολλά. Και λένε, θέλω να κάνω μια συντροφική ερωτική σχέση, αλλά είμαι μόνος. Ναι, εντάξει, είσαι μόνος. Το θέμα είναι τι ζητάς. Αν έχεις υπερβολικές απαιτήσεις, σίγουρα θα είσαι μόνος. Πρέπει να έχεις τη δυνατότητα και την ικανότητα να χαμηλώσεις τον πήχη
να συμφιλιωθείς με το λίγο, ώστε να μπορέσεις να ζήσεις τη συντροφική σχέση. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να συγκεντρώνει όλα τα χαρίσματα μαζί. Αλλά ακόμη και στην περίπτωση που τα συγκεντρώνει, κάτι που είναι αδύνατον, αυτός ο άνθρωπος δεν θα πλησίαζε εμένα, διότι η στατιστική πιθανότητα να συγκεντρώνω εγώ πολλά θετικά χαρακτηριστικά και χαρίσματα είναι σπάνια. Οι περισσότεροι άνθρωποι από εμάς, είτε το δεχόμαστε είτε όχι, είμαστε μέτριοι. Θα χρειαστεί λοιπόν να αποδεχθούμε, να συμφιλιωθούμε με κάποιον άνθρωπο που είναι και αυτός μέτριος. Να δεχτούμε και να σεβαστούμε τις ατέλειές του. Εάν απαιτώ υπερβολικά πράγματα, ή θα είμαι μόνος, κάτι που είναι πολύ πιθανόν, ή θα συγκρούομαι συνεχώς με τον άλλο, επειδή δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες μου. Διότι βέβαια δεν είναι μόνο το θέμα της εξωτερικής εμφάνισης, αλλά της συμπεριφοράς. Το πώς μου φέρεται. Πώς είναι δυνατόν να συναντήσω έναν άνθρωπο ο οποίος να μου φέρεται σωστά, ο οποίος να μου δείχνει αγάπη, να μου δείχνει κατανόηση, να μπορεί να με συγχωρεί στα λάθη τα δικά μου, να μπορεί να με αγκαλιάζει όταν νιώθω αρνητικά αισθήματα, να μπορεί να με υποστηρίζει και ταυτόχρονα, ενώ είναι γλυκής, καλός, πράος, να είναι και δυναμικός, να είναι ερωτικός, να μπορεί να με ενθουσιάζει. Πώς είναι δυνατόν όλα μαζί να συγκεντρωθούν στο ίδιο άτομο? Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Η πρότασή μου λοιπόν είναι απλή. Αντί να έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις, να ζητάμε πολλά και να είμαστε παραπονούμενοι, να μάθουμε και να ασκηθούμε στο να αποδεχόμαστε τους άλλους. Όχι βέβαια μόνο στο ερωτικό επίπεδο, στην αναζήτηση δηλαδή ενός ερωτικού συντρόφου, αλλά σε κάθε διάσταση. Να αποδεχθούμε τα παιδιά μας, να αποδεχθούμε τους συγγενείς, τους γονείς, τους φίλους, τους συνεργάτες. Να μάθουμε να χαμηλώνουμε τον πήχη των προσδοκιών, ώστε να αποδεχόμαστε την πραγματικότητα για αυτό που είναι. Διότι όπως είπαμε, για να τα πετύχουμε όλα όσα θα θέλαμε συγκεντρωμένα μαζί, είναι πάρα πολύ σπάνιο. Δεχόμαστε αυτό που είναι έτσι όπως είναι και όχι έτσι όπως θα θέλαμε. Αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε εσωτερική ισορροπία, εσωτερική γαλήνη και εσωτερική αρμονία. Το να συγχωρούμε τους άλλους και να τους αποδεχόμαστε για αυτό που είναι, το κάνουμε για τον εαυτό μας. Είναι κάτι που συμφέρει εμάς. Εμείς ήδη νιώθουμε καλύτερα, αναπτυσσόμαστε καλύτερα και βιώνουμε εσωτερική ισορροπία και αρμονία.